Σήμερα έχω κοντά μου και κοντά σας Θα έλεγαν έναν από τους καλύτερους Που διαθέτει η χώρα μας στα φορολογικά Θεωρείται όπως μου λένε Κακές και καλές γλώσσες Μονομάχος στο Συμβούλιο της Επικρατείας Έχει κερδίσει ένα πλήθος μεγάλων και πολύπλοκων και δύσκολων υποθέσεων. Είναι ο κύριος Ευστάθιος Μπακάλης. Δικηγόρος, φορολογικός σύμβουλος, ολομέλειας προέδρων δικηγορικών συλλόγων Ελλάδας, με μεταπτυχιακά στο εξωτερικό, στη Γαλλία, στο Παρίσι και ειδικευμένος απόλυτα στα φορολογικά θέματα. Θεωρείται πεισματάρη. Δύσκολο. Δεν αφήνει υποθέσεις να πέσουν κάτω. Και κυρίω αυτό που σα είπα προηγουμένω. Θεωρείται πολύ καλό. Ιδιαίτερα καλό. Τι υποθέσεις που εισάγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Να το καλωσορίσω σήμερα στην εκπομπή μας για να μάθουμε οι αδαείς γύρω από τα φορολογικά πώς μπορούμε να αντιδρούμε όταν μας έρχεται η πανταχούσα όταν μας καλούν να απαντήσουμε σε διάφορα ερωτήματα των φορολογικών αρχών τι πρέπει να κάνουμε πώς πρέπει να λειτουργούμε σε μια Ελλάδα που είτε το θέλετε είτε δεν το θέλετε το πρώτο θέμα που κουβεντιάζεται είναι πόση εφορία θα πληρώσεις ή πόσο μπλεγμένος είσαι με την εφορία. Σας καλωσορίζω κύριε Μπακάλη σήμερα στο πρόγραμμά μου να είστε καλά. Καλημέρα και από μένα. Ευχαριστώ θερμό για την πρόσκληση. Ευελπιστώ τα όσα θα ακουστούν από τη συζήτησή μα να είναι επωφελή και χρήσιμα για του ακροατέ σα. Πρέπει να του δώσουμε κάποιε συμβουλέ. Σα κάλεσα εδώ όχι για να κάνουμε φροντιστήριο γύρω από την φορολογία και τα νομικά που διέπουν το σημερινό φορολογικό καθεστώ, αλλά για να δώσουμε κάποιε συμβουλέ στου φίλου ακροατέ που του χρειάζονται. Παραδείγματο χάρη, θέλω να ξεκινήσω έτσι πώς μπορεί να ασκηθεί, ποιες είναι οι διαδικασίες και ποια τα εμπόδια που τίθενται πριν φτάσουμε στη δικαιοσύνη σε μια φορολογική υπόθεση. Καταρχάς θα μου επιτρέψετε να πω το εξή. Δυστυχώ, πολύ δέδαλη φορολογική νομοθεσία και ο διαρκή ρυθμό με τον οποίο μεταβάλλεται αναγκάζουν το φορολογούμενο πολίτη όταν δημιουργείται ένα φορολογικό ζήτημα να μην μπορεί να το διαχειριστεί μόνο του. Συνεπώ, μια πρώτη πρακτική συμβουλή, χωρί αυτό να σημαίνει ότι έχει Θέλετε, χρησιμοθυρική χρειά για τους επαγγελματίες του επαγγελματίε του είδου είναι ότι καλό και σκόπιμο είναι όταν ανακύψει ένα τέτοιο ζήτημα να προστρέξουν σε κάποιο λογιστή ή δικηγόρο προκειμένου να έχουν την καλύτερη δυνατή διαχείριση και αντιμετώπιση τη υπόθεση, δεδομένου ότι απέναντί του έχουν υπαλλήλου που γνωρίζουν τη διαδικασία και την νομοθεσία, έναντι αυτών που δεν είναι εκεί σε τέτοια ζητήματα. Άρα, καλό ή κακό, χρήσιμο είναι σε τέτοιε περιπτώσει να υπάρχει η συνδρομή ενό ειδικού, επαναλαμβάνω, λογιστή, φοροτεχνικού ή δικηγόρου, που θα μπορέσει να βοηθήσει το φορολογούμενο στο να διαχειριστεί κατά τον καλύτερο τρόπο την υπόθεσή του. Το δικαίωμα προσφυγή στη δικαιοσύνη είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο. Το έχει ο καθένα. Κατά των πράξεων επιβολή φόρου στου φορολογούμενου. Πώ όμω μπορεί να ασκηθεί. Ποιες είναι οι διαδικασίες και ποια τα εμπόδια που υπάρχουν πριν φτάσουμε στη δικαιοσύνη. Πάμε, βρίσκουμε το φοροτέχνη μα και βρίσκουμε και ένα δικηγόρο ικανό, εκπαιδευμένο στα φορολογικά. Ποια είναι τα εμπόδια που μπαίνουν μπροστά μα πριν φτάσουμε στη δικαιοσύνη, Η ιδιαιτερότητα στι φορολογικέ διαφορέ μέχρι να καταφύγει κανεί στη δικαιοσύνη, μέχρι να φτάσει δηλαδή να κρυθεί η υπόθεσή του σε δικαστικό επίπεδο, είναι ότι αναγκαίω υπάρχει ένα στάδιο που πάλι εξαντλείται σε επίπεδο φορολογική διοίκηση. Είναι η ενδικοφανή προσφυγή, όπω ονομάζεται, που ασκείται ενώπιον τη Διεύθυνση Επίλυση Διαφορών. Πρόκειται για ένα δικαιοδοτικό όργανο που υπάγεται στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Άρα, το πρώτο βήμα αμφισβήτηση, το οποίο πρέπει να ακολουθήσει ένα φορολογούμενο, είναι κατά τη πράξη που του καταλογίζει φόρο ή του επιβάλλει πρόστιμο τη φορολογική νομοθεσία, να ασκήσει αυτή την ενδικοφανή προσφυγή. Εκεί υπάρχει μια αποκλειστική προθεσμία. Άρα, το πρώτο σημείο προσοχή είναι να μην χάσει κανεί τι προθεσμίε για να αμφισβητήσει. Την πράξη με την οποία του επιβάλλεται ο φόρος στο πρόστιμο. Η προθεσμία αυτή είναι 30 ημέρε από τη στιγμή που του, 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 του κοινοποιείται μια τέτοια καταλογιστική πράξη. 30 μέρε έχει προθεσμία, mm. προθεσμία να απαντήσει. 30 ημέρε έχει προθεσμία να αμφισβητήσει με την ενδικοφανή προσφυγή την πράξη που σου επέβαλε του φόρου ή τα πρόστιμα. Αυτό ουσιαστικά είναι ένα δικό γραφό στο οποίο πρέπει να αναπτύξει νομικού και πραγματικού χειρισμού. Πρέπει να αναπτύξει του άξονε επιχειρηματολογία για του οποίου θεωρείς ότι έχει κάνει λάθο φορολογική αρχή, είτε σε νομικό επίπεδο, είτε γιατί. Αυτό το φτιάχνει ο φοροτέχνη και ο δικηγόρο. Ιδανικό είναι ο συνδυασμό των δύο. Επειδή στο τέλο τη ημέρα, αν δεν ευδοκιμήσει μια τέτοια υπόθεση σε αυτό το στάδιο, θα καταλήξει στα δικαστήρια. Θεωρώ ότι είναι αναγκαία η παρουσία δικηγόρου για να έχει μια νομική χρειά ένα τέτοιο κείμενο, δεδομένου ότι σε κάθε περίπτωση οι φορολογικέ διατάξει είναι νόμοι και κανόνε. Σε πόσο χρόνο απαντάει η διοίκηση, δηλαδή μπορεί να περιμένει πολύ καιρό να έχει την αγωνία να μην κοιμάσει τα βράδια. Σε πόσο χρόνο πρέπει να απαντήσει. Η διεύθυνση, η, η διεύθυνση διαφορών, αυτό το όργανο στο οποίο ασκούνται και απευθύνονται οι, ενδικοφανεί προσφυγέ, έχει εκ του νόμου προθεσμία 4 μηνών, 120 ημερών, για να απαντήσει σε, ένα, σε, μια τέτοια ενδικοφανή προσφυγή. Έχει πάντοτε το δικαίωμα, βέβαια, να αφήσει να παρέλθουν άπρακτε οι 120 ημέρε, που σημαίνει ότι θεωρείται σε μια τέτοια περίπτωση ότι απορρίφθηκε σιωπηρά η ενδικοφανή προσφυγή. Δηλαδή, αν περάσουν 120 ημέρε δια τη σιωπή της... Έχει απορρίψει την προσφυγή στην προ... Επιτροπή. Όπω προβλέπει ο ίδιο ο νόμο, σε μια τέτοια περίπτωση θεωρείται ότι απορρίφθηκε σιωπηρά η ενδικοφανή προσφυγή. Άρα πλέον μονόδρομο είναι η καταφυγή στη δικαιοσύνη. Είναι το επόμενο στάδιο, αφού όμω αναγκαίω έχει παρεμβληθεί το στάδιο τη ενδικοφανού προσφυγή. Να πούμε κάτι άλλο για να διευκρινίσουμε. Το ότι ασκώ μια ενδικοφανή προσφυγή δεν σημαίνει ότι το ποσό του φόρου ή του προστίμου παγώνει. Άρα, αν μου έχει καταλογιστεί ένα χ ποσό και εγώ πάω να το αμφισβητήσω με ενδικοφανή προσφυγή, το ποσό παραμένει απαιτητό και γίνεται ληξιπρόθεσμο πρόθεσμο και πρέπει είτε να το ρυθμίσω είτε να καταβάλω το 50% για να ανασταλεί, να παγώσει το υπόλοιπο 50% είτε έχω μια τρίτη θεωρητική δυνατότητα να κάνω έτσι αναστολής, να ζητήσω δηλαδή να μην πληρώσω αυτό το ποσό όσο εκρεμεί η ενδικοφανής προσφυγή μου αυτό στην πράξη συγκεντρώνει μικρές πιθανότητες και λίγες ε, Περιπτώσει ευδοκιμούν. Άρα, αυτό θα πρέπει να γνωρίζει κάποιο είναι το να ασκήσει μια ενδικοφανή προσφυγή σε μια πράξη που το καταλογίζει φόρο ή πρόστιμο. Δεν σημαίνει αυτομάτω ότι πάγωσε το ποσό αυτό. Σε ποιε υποθέσει ε, πρέπει να βάλει 50% του φόρου μπροστά για να κάνει την προσφυγή του να ακολουθεί στα νομικά στάδια που προβλέπονται. Όπως δηλαδή, λέμε, να κυνηγήσει το δίκιο του. Όπω λέμε στη νομική ορολογία, προπόθεση του παραδεκτού, δηλαδή προπόθεση για να εξεταστεί μια τέτοια ενδικοφανή προσφυγή ή εν συνεχεία δικαστική προσφυγή, δεν είναι η καταβολή του 50%. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι αν δεν πληρώσω το 50%, δεν μπορεί, δεν νομιμοποιείται η Διεύθυνση Επίλυση Διαφορών ή εν συνεχεία το δικαστήριο να εξετάσει την προσφυγή μου. Η προπόθεση καταβολή του 50% έγκυται. Στο να απαλλαγώ από την άμεση υποχρέωση καταβολή του υπόλοιπου 50. Δηλαδή, αν πληρώσω το 50%, δεν κινδυνεύω γιατί έχει παγώσει το υπόλοιπο 50. Θα μπορούσα να μην κάνω τίποτα από αυτά, θα μπορούσα να ρυθμίσω το σύνολο του ποσού και όσο τηρώ τη ρύθμιση να μην κινδυνεύω με μέτρα ει βάρο μου. Θα μπορούσα να μην κάνω και τίποτα, είτε γιατί δεν έχω περιουσία στο όνομά μου, είτε διότι αναλαμβάνω τον κίνδυνο να ληφθούν μέτρα ει βάρο μου που αν εν συνεχεία κερδίσω θα απαλληφθούν. Αλλά δεν είναι προπόθεση. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι αν δεν πληρώσω το 50% δεν θα εξεταστεί αυτό το ένδικο βοήθημά μου. Ποια μέτρα παίρνει η διοίκηση απέναντι σε κάποιον που του επιβάλλει ένα ποσό, μεγάλο ποσό, συν προσαυξήσει, συν τόκου, συν οτιδήποτε. Ποια μέτρα του δεσμεύει τα σπίτια, του κατάσχει τα σπίτια, μπαίνει στην τράπεζα, τι γίνεται. Στο βαθμό που δεν συμμορφώνεται και με βάση τι δυνατότητε προβλέπει ο κώδικα σύσπραξη δημοσίων εσόδων, ο okay, ΚΕΔΕ, η φορολογική διοίκηση και με, αρκετό, με μεγάλο βαθμό ταχύτητα πλέον, αλλά και ένταση κινείται στου εξή άξονε. Αυτό από την πράξη θα το αναφέρω με μια ιεραρχική σειρά. Την πραγματικότητα διαθέτει παράλληλα όλα αυτά τα μέσα. Το πρώτο το οποίο αναζητεί είναι υπόλοιπα σε τραπεζικού λογαριασμού. Άρα η πρώτη μορφή αναγκαστικής κατάσχεσης είναι κατάσχεση ισχύρας τρίτων. Απευθύνεται στα τραπεζικά ιδρύματα, ρωτάει τι υπόλοιπα υπάρχουν στο λογαριασμό του φορολογουμένου και τα εισπράττει αναγκαστικώ προκειμένου να μειωθεί και να εξοφληθεί η οφειλή. Πάνω στο ποσό που του έχει επιβάλει. Ακριβώς. Ναι. Μέχρι του ποσού. Έω του, του, έχει έως του ποσού τη οφειλή. δεν μπορεί ναι, να πάρει κάτι περισσότερο. Του δεσμεύει και σπίτια, του κατάσχει σπίτια. Δεύτερο τρόπο, δεύτερο άξονα στον οποίο κινείται είναι να κάνει κατάσχεση στην ακίνητη περιουσία του. Η κατάσχεση ακολουθείται κατά νόμων από τον πληστηριασμό. Στην πράξη, αν υπάρχει δικαστική αμφισβήτηση ως προς την νομιμότητα του καταλογισμού, κάνει την κατάσχεση φορολογική αρχή, αλλά δεν σπέβδει να τα βγάλει σε πληστηριασμού, τουλάχιστον με βάση τη μέχρι σήμερα πρακτική, αν δεν ε, απορριφθεί και δικαστικά ο τρόπος με τον οποίο αμφισβήτησε τις δεν πρέπει να τελεσυδικήσει η, η δικαιοσύνη, τα φορολογικά δικαστήρια για να σου ρευστοποιήσουν τα σπίτια. Αυτό εσύ, είναι ένα de facto διαμορφωμένο κανόνα ότι δεν Σπέβδει η διοίκηση να το βγάλει και σε πληστηριασμό αν δεν έχει χάσει και δικαστικά. Δηλαδή εκεί υπάρχει μια ισορροπία πρακτική, ότι ναι, μεν θα κάνω την κατάσχεση για να είμαι εξασφαλισμένο δημόσιο ότι θα ικανοποιηθώ αν εσύ μελλοντικά χάσει και να μην μπορεί να το μεταβιβάσει, αλλά δεν θα το βγάλω και σε πληστηριασμό αν δεν δοκιμαστεί και δικαστικά η υπόθεσή σου. Να πούμε κάτι. Μου επιβάλλουν ένα πρόστιμο. Επιβάλλουν σε ένα πολίτη ένα πρόστιμο. Θεωρεί ότι είναι... δεν έχει σημασία το ποσό, σημασία το θεωρεί άδικο. Η το θεωρεί ότι επευλήθη αδίκω. Το τσιμπήσανε και του βάλανε ένα ποσό. Έχουμε τέτοια περιστατικά καταρχά. Δηλαδή, να επιβάλλονται τρελά ποσά με προσαυξήσεις και τόκου σε υποθέσει που οι πολίτε ίσω δεν όφυλαν να τα πληρώσουν αυτά τα πράγματα. Έχουμε ένα μεγάλο ποσοστό. Ε, Δυστυχώ έχουμε και περιπτώσει αμφισβήτηση που αποδείχτηκε και μετά την έκδοση αντιστοίχων αποφάσεων ότι ήταν αυθαίρετη και παράνομη η επιβολή των ποσών αυτών. Απ' την άλλη πλευρά, εντάξει, έχουμε και υποθέσει τι οποίε δικαιώνει τη φορολογική διοίκηση. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι δεν υπάρχουν απτά παραδείγματα και σημαντικού αριθμού που τελικά δικαιώθηκε ο φορολογούμενο. Άρα, εν τη πράγμαση, αποδείχτηκε ότι είχε άδικο η φορολογική αρχή. Πόσα στάδια έχουμε, Δηλαδή, πρώτα έχουμε την επιτροπή. Μετά έχουμε φορολογικά δικαστήρια. Μετά έχουμε την προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια, που ανάλογα με το ύψο του ποσού έχω έναν ή δύο βαθμού και εν συνεχεία το Συμβούλιο Επικρατεία. Αν δηλαδή το ποσό του κυρίου φόρου ή προστίμου είναι πάνω από 150.000 σε μία χρονιά, αρμόδιο είναι το διοικητικό εφετείο. Αυτό θα κρίνει μία και έξω. Δηλαδή δεν έχω δύο βαθμού, θα κρίνει το διοικητικό εφετείο σε πρώτο και τελευταίο βαθμό. Αν είναι κάτω από 150.000 ευρώ ο κύριο φόρο το πρόστιμο, όπω είναι η πλειοψηφία των περιπτώσεων, θα κρυθεί σε πρώτο βαθμό από το Διοικητικό Πρωτοδικείο και σε δεύτερο βαθμό από το Διοικητικό Εφετείο. Και ακολούθω σε κάθε περίπτωση το τελικό στάδιο είναι η αίτηση ανέρεση στο Συμβούλιο Επικράτεια. Έτσι, ανέρεση που είτε κάνει το δημόσιο κατά κανόνα με βάση την πρακτική του στι περιπτώσει τι οποίε χάνει, γιατί πρέπει να εξαντλεί τα ένδικα μέσα, είτε ο φορολογούμενο αν δεν έχει δικαιωθεί μέχρι το σημείο εκείνο, ασκεί εκείνο έτσι η ανέρεση στο Συμβούλιο Επικράτεια και φτάνει μια υπόθεση να κρυφεί αμετάκλητα από αυτό. Πόσο καιρό περιμένει ένας φορολογούμενος για να περάσει από την Επιτροπή, από το Διοικητικό Εφετείο, από τα Διοικητικά Δικαστήρια και μετά να την πάρετε εσείς ο κύριος Μπακάλης, να την πάρετε στο Συμβούλιο Πόσο καιρό περνάει. Αυτό είναι μια κλασική και πολύ αναμενόμενη ερώτηση και δυστυχώς αναδεικνύει και μια παθογένεια της ελληνικής δικαιοσύνης που δημιουργείται και από το πλήθος των υποθέσεων που, δημιουργούνται, που, προκαλούνται κάθε έτος και συσσωρεύονται στα δικαστήρια. Μια υπόθεση φορολογική, μια εν γέννη διοικητική υπόθεση μπορεί να τραβήξει και πάνω από μια δεκαετία. Αυτό οφείλεται στο εξή. Εάν είναι η περίπτωση που εξαντλούνται όλοι οι βαθμοί δικαιοδοσία, μια υπόθεση δηλαδή που σε πρώτο βαθμό πηγαίνει στο διοικητικό πρωτοδικείο, μπορεί σήμερα κάνοντα την προσφυγή να δικαστεί μετά από 4 ή 5 έτη. Επαναλαμβάνω, αυτό οφείλεται στη συσσόρευση μεγάλου πλήθου υποθέσεων που είναι εκρεμή και άρα πρέπει πρώτα να δικαστούν αυτέ και εν συνεχεία οι πιο πρόσφατε. Εν συνεχεία μπορεί να χρειαστούν ένα με δύο έτη και κάτι παραπάνω ανάλογα με τις αναβολές που μπορεί να έχει μια υπόθεση στο διοικητικό εφετείο. Και για να φτάσει και το Συμβούλιο Επικρατεία να εκδώσει απόφαση, συνολικά κατ' εκτίμηση υπερβαίνει μια τέτοια υπόθεση τη δεκαετία. Υπάρχουν παραδείγματα και 15 και 20 και 30 ετών, με υποθέσει που ακόμα και αν για τυπικού λόγου, επαναλαμβάνεται η διαδικασία. Δηλαδή, υπάρχουν και πολύ κραυγαλαία παραδείγματα, ακόμα και 30 Τώρα, ετών. Σε αυτά τα 10 χρόνια, τα 8, τα 7, τα 15, η περιουσία του αντιδίκου, με το ελληνικό δημόσιο είναι δεσμευμένη. Εξαρτάται από το τι έχει επιλέξει ω τρόπο λειτουργία. Αν έχει καταβάλει το 50% σημαίνει ότι δεν κινδυνεύει με μέτρα εκτέλεση. Άρα δεν λαμβάνεται κανένα μέτρο ει βάρο σου. 50... Δεσμευμένα είναι όμω. Όχι, όχι. Αν δεν έχω καταβάλει το 50% δεν έχω κανένα μέτρο ει βάρο μου. Ναι. Αρκεί να έχω πληρώσει αυτό το 50%. Το υπόλοιπο 50% που δεν έχω πληρώσει, αν στο τέλο απορριφθούν. Τα ένδικα βοηθήματα και μέσα που άσκησα, θα το πληρώσω έντονα. Άρα μπορεί αυτό το ποσό που δεν έχω πληρώσει να έχει διωγγωθεί στο τέλο τη ημέρα, άρα να έχει μεγαλώσει και η ζημιά μου από μια τέτοια στιγμή. Μπορεί εμπορίτωση. να έχει γίνει διπλάσιο δηλαδή, αναμένοντα έτσι, εφόσον καθίσει. Ανάλογα με τον αριθμό των ετών που θα έχουν διατρέξει, Ναι. Πείτε ε... μου κάτι, το Συμβούλιο τη Επικρατεία δικαιώνει πολλού Έλληνε πολίτε. Ξέρω ότι έχετε κερδίσει πολλέ υποθέσει στο Συμβούλιο τη Επικρατεία, κύριε Βακάλη. Και θέλει εκεί και μια δυσκολία στην εισαγωγή της υπόθεσης. Θέλει δηλαδή να διαμορφωθεί έτσι το αίτημα, η προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Πρέπει να έχει εξαντλήσει τα προηγούμενα στάδια. Δηλαδή δύο τρόποι υπάρχουν για να πάει μια υπόθεση στο Συμβούλιο Επικρατείας. Τρεις μάλλον. Ο ένα είναι να έχει περάσει από όλα τα προηγούμενα στάδια του βαθμούς δικαιοδοσίας, να έχει εξαντλήσει δηλαδή την άσκηση προσφυγή στο διοικητικό πρωτοδικείο και εν συνεχεία υπόθεση κατέφεση. Να έχει εξεταστεί και από το διοικητικό εφετείο ή σε πρώτο και τελευταίο βαθμό να έχει εξεταστεί από το διοικητικό εφετείο και μετανέρεση να πάει στο Συμβούλιο Επικράτεια. Αυτό είναι ο πιο κλασικό τρόπο που σημαίνει ότι έχουν διανυθεί όλα τα προηγούμενα στάδια. Ο δεύτερο τρόπο είναι να υπάρχει ένα ζήτημα ευρύτερη και κομβική σημασία. Οπότε με τη λεγόμενη πρώτη δίκη να πάει απευθεία στο Συμβούλιο Επικράτεια. Και ο τρίτο τρόπο είναι ένα δικαστήριο να διατυπώσει εκείνο προδικαστικό ερώτημα και να κρίνει ότι λόγω σπουδαιότητα η υπόθεση που είναι ενώπιον του να πρέπει να μεταφερθεί απευθεία στο Συμβούλιο τη Επικράτεια. Ένα ερώτημα βασικό είναι το εξή. Μπλέκει ένα άνθρωπο με την φορολογική διοίκηση. Και πρέπει να περιμένει, όπω λέτε εσεί, 5-10 χρόνια για το αν θα δικαιωθεί ή όχι. Σε αυτό το διάστημα μπορεί να κάνει άλλη επιχείρηση, δηλαδή μπορεί να δουλέψει η ήδη ελεγχθεί σαν επιχείρηση ή να κάνει κάποια άλλη επιχείρηση ή εκ προημίου εφόσον έχει αυτή τη διαφορά με το κράτος δεν είναι απλά υποέλεγχο αλλά θα έλεγα δεν μπορεί και να κουνηθεί γιατί είναι δεσμευμένα τα λεφτά του, αν δεν έχει πληρώσει το 50%. Από ό,τι καταλαβαίνω, αν δεν έχει πληρώσει το 50% ή δεν είναι δεν κάτι από το μικροσκόπιο. Εν... Ναι. Δεν είναι μόνο θέμα αν τίθεται στο μικροσκόπιο και επαπειλούνται και αναλόγου τύπου μελλοντική έλεγχη. Το ζήτημα είναι πρωτίστως πρακτικό. Αν είμαι μια επιχείρηση η οποία δεν έχει τη δυνατότητα ούτε να ρυθμίσει το ποσό, ούτε να πληρώσει το 50% αλλά δεν παίρνει και αναστολή, δηλαδή εξετάζεται το αίτημά τη και κρίνεται ότι δεν συμπληρώνει τι προϋποθέσεις αναστολής και για παράδειγμα, <coughs> κατασχεθούν οι τραπεζικοί λογαριασμοί τη, σε μια τέτοια περίπτωση είναι εκ των όνων ότι δεν μπορεί να λειτουργεί. Αν ό,τι μπαίνει στου λογαριασμού μου αυτομάτω κατάσχεται, άρα δεν έχω τη ρευστότητα να ικανοποιήσω τι υποχρεώσει μου, προφανώ δεν μπορεί να είμαι και βιώσιμο. Ομοίω, επειδή σήμερα η νομοθεσία απαιτεί και οι πληρωμέ να γίνονται μέσω τραπεζικού λογαριασμού, αν έχω δεσμευμένο τραπεζικό λογαριασμό, δεν μπορώ να κάνω και τι πληρωμέ μου. Άρα είναι συνάρτηση του τι έχω καταφέρει να κάνω ω προ τη διαχείριση του ποσού που επιβλήθηκε ει βάρο μου. Και διπλανή εταιρεία να πάει να κάνει τον ακολουθεί ο έλεγχο και η σκιά τη προηγούμενη οφειλή. Δηλαδή, πάει και κάνει μια άλλη εταιρεία δίπλα, βρίσκει άλλου μετόχου, άλλου συνεταίρου. Και πάει και στείλει μια άλλη εταιρεία. Τώρα, Τον ακολουθεί από πίσω η σκιά. Αν δεν είναι το ίδιο πρόσωπο το οποίο... Αν μιλάτε για ανθρώπου, να είναι μπροστινή. Εντάξει, τώρα είναι ζητήματα πρακτικά. Η, η αγορά είναι πάντοτε, αν θέλετε, ένα βήμα μπροστά. Και η προσαρμογή τη και στις... Προβλέψεις του νόμου και στον τρόπο με τον οποίο κινείται η διοίκηση. Άρα, πρακτικά, λίγο πολύ όλοι μα γνωρίζουμε τρόπου με του οποίου εναλλακτικά κανεί ε, καταφέρνει να ασκήσει μια τέτοια δραστηριότητα. Προφανώ δεν είναι το ίδιο εύκολο και το ίδιο ευέλικτο με το να μπορεί ο ίδιο ακόλυτα να ασκήσει την επιχείρησή σου. Πρέπει να πω ότι με μια υπόθεση που είχατε αναλάβει και την κερδίσατε στο Συμβούλιο τη Επικρατεία, οριστικοποιήθηκε και αυτή η απόφαση του Συμβουλίου που έλεγε ότι πριν από το 2005. Δεν μπορεί η φορολογική αρχή να κάνει έρευνα για έναν Έλληνα πολίτη. Δεν μπορεί να το ψάχνει δηλαδή πριν από το 2005. Πριν την Και ε, κερδίσατε ε. πριν από δύο χρόνια, νομίζω. Πριν από ενάμιση δύο χρόνια. Ε, Ήταν απόφαση ολομελία του Συμβουλίου τη Επικρατεία 1738 του 2017. Έκρινε ένα ζήτημα που απασχολούσε επί πάρα πολλά έτη και την θεωρία και την ομολογία και τη διοίκηση και τους φορολογουμένους. Ουσιαστικά τι είπε το Συμβούλιο Επικρατείας, θεωρώ κατά ορθολογικό και συνεπή τρόπο, ότι όταν στη φορολογική νομοθεσία προβλέπεται ως κανόνας η πενταετής παραγραφή, δεν μπορεί αυτή η σταθερή πρακτική του νομοθέτη με αλλεπάλληλα νομοθετήματα να την παρατείνει και τελικά την πενταετία από κανόνα να την μετατρέπει σε εξαίρεση, να είναι συνταγματικά ανεκτή. Άρα όπως συμβαίνει σε κάθε πεδίο της νομοθεσίας, γιατί η παραγραφή είναι ένα θεσμό που υπάρχει σε κάθε επίπεδο νομοθετικό, έκρινε ότι και εδώ αυτό ο κανόνα πρέπει να ακολουθείται. Και κατ' εξαίρεση προβλέπει ο ίδιο ο νομοθέτη πότε η πενταετία γίνεται δεκαετία ή δεκαπενταετία. Αλλά το να μετατρέπω τον κανόνα με αλλεπάλληλε παρατάσει λίγο πριν εκπνεύσει η πενταετία σε κάτι που τελικά γίνεται εξαίρεση, αυτό με πολύ πιστή και απόλυτη και συνεπή εφαρμογή των συνταγματικών κανόνων και να το τονίσω με ομόφωνη απόφαση σε ανώτατο επίπεδο η ολομέλεια του Συμβουλίου τη Επικρατεία έκρινε ότι δεν είναι συνταγματικό ανεκτό. Άρα, φρονώ ότι είναι μια απόφαση στιβαρή, απόλυτα ορθή, που δεν μπορεί να τίθεται σε κριτική με άλλου τύπου εξονομική επιχειρηματολογία. Νομικά είναι μια απόλυτα σωστή αποφάση. Πείτε μου κάτι. Και την κερδίσατε και να υπογραμμίσω, να τονίσω ότι πριν από το 2005. Από το 2005. Π, πριν, και πίσω, πριν, πριν την πενταετία, μην οριοθετήσουμε το χρονικό σημείο, γιατί αυτό μεταβάλλεται ανάλογα με το ποια χρονιά βρισκόμαστε. Άρα πάνε, δηλαδή δεν μπορεί να ελέγξει πέραν μια πενταετία. Ναι, και κατ' εξαίρεση ισχύει η δεκαετία. Σε κάθε περίπτωση. Ποιε εκείνο... είναι αυτέ οι εξαίρεσει, για να ξέρει ο Έλληνας Πολίτη. Ναι. Δηλαδή, σε μια πενταετία, πίσω από μια πενταετία, δεν μπορεί να σε ψάξει εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι, δεν υπάρχουν προποθέσει. Ποιε είναι αυτέ οι προποθέσει όμω που φτάνουμε στη δεκαετία. Το κριτήριο για να εφαρμοστεί η δεκαετή παραγραφή, δηλαδή να φύγουμε από τον κανόνα τη πενταετία και να πάμε στην εξαίρεση τη δεκαετία, είναι να έχει ανακύψει κάποιο νέο, κάποιο συμπληρωματικό στοιχείο. Ένα τέτοιο στοιχείο είναι εκείνο που η φορολογική αρχή δεν μπορούσε, δεν γνώριζε και δεν μπορούσε να γνωρίζει αν είχε. Επιδείξει τη δέουσα επιμέλεια, αν είχε δηλαδή εξαντλήσει τα νόμιμα μέσα που έχει στη διάθεσή τη εντό τη πενταετία. Άρα, ένα στοιχείο το οποίο γνώριζε εντό τη πενταετία και δεν το αξιολόγησε ή δεν το αξιοποίησε σωστά, δεν είναι νέο. Κάτι που ανέκυψε, μια πληροφορία που. Περιήλθε σε αυτή και δικαιολογημένα δεν μπορούσε να τελειώσει γνώση τη εντό τη πενταετία, την ομιμοποιεί να εκταθεί σε βάθο δεκαετία. Ναι. Άρα το, η κυρίαρχη έννοια είναι αυτή του συμπληρωματικού νέου στοιχείου. Τώρα οι παραλλαγέ αυτή στην πράξη μπορεί να επικύλουν, μπαίνουμε σε πολύ λεπτάκια ενώ. Όχι, αλλά θέματε. έχω την αίσθηση ότι σα βασανίζουν τι υποθέσει με την έννοια του νέου ή του παλιού στοιχείου. <χι> γιατί μπορεί η φορολογική αρχή να επιμένει και να ισχυρίζεται ότι όλα είναι νέα στοιχεία. Μια... Ενώ στην πραγματικότητα ποια είναι, δηλαδή, υπάρχει κάποια κατηγορία που λένε αυτά είναι παλαιά στοιχεία, αυτά είναι νέα στοιχεία. Μία πολύ σημαντική τομή που επίση έκανε το Συμβούλιο τη Επικρατεία με τι υπαριθμών 2934 και 2935 του 2017 τη και μια συζήτηση που επίση έλυσε και γινόταν σε βάθο. Ήταν το αν νέα στοιχεία είναι οι τραπεζικοί λογαριασμοί, τα δεδομένα των κινήσεων και τα υπόλοιπα των τραπεζικών λογαριασμών. Εκεί λοιπόν πάλι κατά την άποψή μου, αλλά νομίζω και κατά την πλειοψηφία τη κριτική, έχει λειτουργήσει απόλυτα σωστά το Συμβούλιο Επικρατεία και με πολύ τεκμηριωμένη νομική προσέγγιση. Οι τραπεζικοί λογαριασμοί ανέκαθεν υπήρχαν εκεί, ήταν στη διάθεση τη φορολογική αρχή και είχε τι νομικέ δυνατότητε και αντίστοιχα υπήρχαν οι νομοθετικέ προβλέψει, αν θελήσει, αν επιθυμήσει, να ζητήσει τα δεδομένα του, να του αξιολογήσει και από την επεξεργασία που θα κάνει να καταλογήσει διαφορέ φόρων. Άρα τα υπόλοιπα των τραπεζικών λογαριασμών κρίθηκε αμετάκλητα ότι δεν είναι πλέον νέα στοιχεία. Συνεπώ, με βάση αυτά δεν μπορεί να κινηθεί η φορολογική αρχή πέραν τη πενταετίας. Το έχει ασπαστεί αυτό πλέον και η φορολογική διοίκηση, έχει εκδώσει σχετικέ εγκυκλίου διαταγέ. Άρα και αυτό έχει παγιωθεί ο ζήτημα. Εκεί ήταν η μεγαλύτερη κουβέντα. Το αν ένα στοιχείο ελληνικού τραπεζικού λογαριασμού που δεν έσπευσε ή δεν με η φορολογική αρχή να το αξιολογήσει εντό πενταετία, όταν μετά από αυτή έρθει σε γνώση τη, είναι νέο ή όχι. Εκεί έκρινε λοιπόν το Συμβούλιο Επικρατεία ότι είναι ένα τέτοιο στοιχείο δεν είναι συμπληρωματικό, δεν είναι νέο. Άρα δεν είναι εντό πενταετία πρέπει να το ξέρει. Αν δεν το ξέρει, δεν είναι νέο. Και αν δεν το, το αξιολογήσει και δεν λειτουργήσει από αυτού, δεν τίθεται θέμα. Πείτε μου κάτι. Έχετε σημειώσει παλαιότερα και το έχω διαβάσει στο διαδίκτυο ότι είναι πολύ δύσκολη η δουλειά σα ομολογώ και είναι από το κομμάτι της νομικής επιστήμης, δηλαδή το φορολογικό, που είναι από τα πιο πολύπλοκα και δύσκολα. Μπορεί να πει κανεί ότι είναι πιο εύληπτο το ποινικό, δηλαδή η ποινική νομοθεσία, ότι την καταλαβαίνει και ο μέσος πολίτης. Το κομμάτι το φορολογικό είναι πολύ που δεν το ξέρουμε. Έχετε πει ότι δεν νοείται φόρος κατοχής στην περιουσία χωρίς εισοδηματικά κριτήρια ότι δεν μπορεί όπως γίνεται σε ξένες χώρες να επιβάλλεται φόρος κατοχή στην περιουσία χωρίς σωτηματικά κριτήρια μας το αναλύεται λίγο. Αυτό ήταν μια επιχειρηματολογία η οποία δυστυχώ δοκιμάστηκε και αυτή δικαστικά και εδώ είχαμε αντίθετα αποτελέσματα από το Συμβούλιο Επικρατεία. Αντλώντα παραδείγματα από το τι έχουν πει τα συνταγματικά δικαστήρια άλλων χωρών, τη Γερμανία και τη Γαλλία, που είχαν κρίνει ότι όταν φορολογεί το ακίνητο, όταν φορολογεί την περιουσία και εξειδικεύω την προσέγγιση στο ακίνητο, προκειμένου να μην φύγει στον πυρήνα του δικαιώματο ιδιοκτησία, θα πρέπει τελικά από αυτό το ακίνητο να παράγεται και ένα όφελο για σένα. Όφελο μεταφρασμένο σε εισόδημα. Άρα, αν το εισόδημα αυτό, ακίνητο αυτό δεν μου αποδίδει εισόδημα, να μην υπόκειται σε φόρο ή τέλο πάντων να αξιολογώ ω παράγοντα του τι ύψου φορολογική επιβάρυνση θα του επιβάλλω, να παράγοντα, επαναλαμβάνω, το εισόδημα και την ωφέλεια που προκύπτει από αυτό. Ε, κρίθηκε όμω τελικώ από το Συμβούλιο Επικρατεία, είτε υπό την εκδοχή του φόρου ακίνητη περιουσία που ήσχε παλαιότερα, είτε υπό τη μορφή του ένφια, ότι όταν ο νομοθέτη επιτρέπει στο Σύνταγμα να φορολογηθεί ακίνητη περιουσία, δεν βάζει άλλο συνδετικό κριτήριο και ότι μπορεί να τη φορολογήσει αυτή καθεαυτή ω πηγή πλούτου. Συνεπώ, έκρινε το Συμβούλιο Επικρατεία ότι δεν είναι αποφασιστικό παράγοντα και ότι μπορεί ο νομοθέτη να επιβάλει ένα φόρο κατοχή ασχέτω αν ε, συνδέεται με την παραγωγή εισοδήματο στο ακίνητο αυτό. Φόρο ιδιοκατοίκηση. Ε, Τι είναι αυτό το πράγμα. Είναι, φόρος είναι, είναι, είναι... Δηλαδή, έχω ένα σπίτι. Πλήρωσα φόρο όταν το απέκτησα. Κατά την αγορά του. Πληρώνω κάθε χρόνο Παλιά δεν τον λέγαμε έμφια, τι άλλο το λέγαμε. Εντάξει, είχε διάφορε ονομασίε. Α... Ναι, ΦΑΠ και διάφορα ΕΤΑΚ άλλα. ΕΤΑΚ είχε διάφορα. Ναι, γιατί πληρώναμε και φόρο ιδιοκατοίκηση. Τώρα είναι ο έμφια, δε, έτσι. Δεν είναι φόρο ιδιοκατοίκηση, είναι φόρο κατοχή περιουσία. Γιατί μπορεί να έχω ένα κίνητο που δεν το ιδιοκατοικώ, δεν το κάνω τίποτα. Ναι. Το έχω απλά. Στην, α, έχω ένα εμπράγματο δικαίωμα επ' αυτού. Ε, εκεί το κριτήριο είναι ότι είναι μια μορφή πλούτου και η ακίνητη περιουσία και έχω μια φοροδοτική ικανότητα που συναρτάται με το ύψο τη περιουσία αυτή. Άρα εκεί γίνεται η αξιολόγηση και η στάθμιση και αφού επιτρέπει στο άρθρο 78 του συντάγματο ο νομο, συνταγματικός νομοθέτης να φορολογείται και η περιουσία, δεν γίνεται καμία άλλη σύνδεση με κανένα άλλο στοιχείο. Φορολογείται δηλαδή η μορφή πλούτου που εκφράζεται μέσω της διατήρησης αυτής της ακίνητης περιουσίας. Πείτε μου κάτι κύριε Μπακαλή. Είναι άδικος όπως λένε διαφόροι πολιτικοί ο φόρος ενθία. Είναι άδικος στο βαθμό που εφαρμόζεται στην Ελλάδα. Η πολύ μεγάλη συζήτηση εξαρτάται από την οπτική υπό την οποία το βλέπει κανεί. Σε κάθε περίπτωση δημιουργεί μια φορολογική επιβάρυνση μάλλον δυσανάλογη με βάση τα δεδομένα τη τρέχουσα εποχή. Γιατί φρονώ ότι η συζήτηση πρέπει να γίνεται σε ευρύτερο επίπεδο. Όχι απομονωμένα και αποσπασματικά για τον κάθε φόρο, αλλά ποια είναι η συνολική φορολογική πίεση που υφίσταται σήμερα ένα Έλληνα φορολογούμενο, συνδυασμένη και με την πίεση σε επίπεδο ασφαλιστική νομοθεσία. Άρα τελικά ποιο είναι το ποσό που σε μηνιαία βάση και σε αιτήσια αναγωγή καλούμε να καταβάλω. Για τι πάση φύσεω υποχρεώσει μου έναντι του δημοσίου και των ασφαλιστικών οργανισμών, εν συγκρίση με τα διαρκώ μειούμενα εισοδήματά μου. Σε μια περίοδο οικονομική κρίση, διαρκώ επιδεινούμενη, χωρί άμεσε προοπτικέ βελτίωση, Άρα, τελικά, από τη μία συρρυκνώνεται η οικονομική δύναμη των φορολογουμένων και από την άλλη αυξάνονται οι πάση φύσεω επιβαρύνσει του. Νομίζω ότι η κουβέντα εκεί γίνεται και ότι τελικά τα μεγέθη απτά και πρακτικά δεν βγαίνουν. Αν ένα ελεύθερο επαγγελματία ή επιχειρηματία καλείται να δίνει το 70 ή 80 του εισοδήματό του προκειμένου να καλύψει αυτέ τι ανελαστικέ υποχρεώσει, καταλαβαίνετε ότι είναι μια μια δυσανάλογη εξέλιξη και ουσιαστικά δημιουργεί και αντικίνητρα αύξηση τη παραγωγικότητα. Και κάτι ακόμη. Επειδή έχετε κάνει μεταπτυχιακό στο εξωτερικό και έχετε μελετήσει την φορολογία που επιβάλλεται σε άλλε χώρε. Σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρωζώνη. Εδώ, με την Ευρωζώνη μας, με τη Γερμανία, τη Γαλλία, το Βέλγιο, με όλοι οι φόροι στην Ελλάδα που βρίσκονται. Γιατί ακούμε πολλά ότι έχουμε του... υπάρχουν και πολιτικοί που λένε mm. ότι έχουμε τους μικρότερους φόρους. Και ότι αλλού εφαρμόζονται οι ίδιοι οι φόροι. Μα πηγαίνουν σε μια αναλογία τέτοια ώστε να, μας, να αισθανόμαστε καλά από την επιβολή αυτών των φόρων. Καταρχά, φρονώ ότι οι φορολογικέ συντελεστέ, οι κλίμακε δηλαδή φορολόγηση στα διάφορα πεδία τη νομοθεσία, ε, δεν είναι χαμηλέ. Δηλαδή, όταν έχω ε, Ανώτατο φορολογικό συντελεστή 45% για εισόδημα άνω των 40.000, προφανώ δεν είναι ένα χαμηλό φορολογικό συντελεστή. Όταν έχω ΦΠΑ με συντελεστή 24%, όταν το maximum με βάση την κοινοτική νομοθεσία είναι το 25%, σημαίνει ότι δεν είμαι χαμηλά. Όταν έχω φόρο κατοχή ακίνητη περιουσία με τη μορφή του ένφια με κύριο και συμπληρωματικό φόρο, προφανώ δεν είναι κάτι αμεληταίο. Αυτό είναι λοιπόν η μία. Παράμετρος, ότι οι συντελεστέ δεν φρονώ ότι μπορούν να χαρακτηριστούν χαμηλοί. Το δεύτερο είναι ότι για να κάνει μια συγκριτική επισκόπηση του τι συμβαίνει στην Ελλάδα με άλλε δικαιοδοσίε, θα πρέπει να δει και ποια είναι η εισοδηματική ε, κατάσταση των πολιτών εκεί. Άρα είναι οι δύο όψει του ίδιου νομίσματος. Μπορώ να αντεπεξέλθω σε μια συγκεκριμένη φορολογική πίεση ανάλογα και με τι συνθήκε τη οικονομία και το ύψος των εισοδημάτων που αποκτώ λειτουργώντας μέσα σε αυτή. Ε, εκεί επίσης γνωρίζουμε ότι στην Ελλάδα οι συνθήκες αυτή τη στιγμή είναι τραγικές. Μια τελευταία ερώτηση. Δικαστέ και δικαστήρια στην Ελλάδα, που και αυτοί είναι άνθρωποι, οι σεβαστοί δικαστέ των Αθηνών, πιέζονται από την οικονομική κατάσταση, από του περιορισμένου μισθού, αν θέλετε. Είναι, θα λέγατε, δίκαιοι, έχουν ευήκο νου σε όλε αυτέ τις υποθέσει που κατακλείζουν τα διοικητικά δικαστήρια, το Συμβούλιο τη Επικρατεία γενικότερα. Ε? Ακούνε δηλαδή ότι προσφεύγει ο πολίτης και λέει δεν μπορώ να το πληρώσω την ώρα που το έχουν κατάσχει λογαριασμού, την ώρα που εξοντώνεται. Μπορούν να διακρίνουν ποιο πολίτης έχει δίκιο γιατί ζούμε και σε έναν εφέλωμα τώρα. Έτσι η εφορία είναι μπλεγμένη με όλους τους πολίτες. Έχουν την ικανότητα τα δικαστήρια μέσα από αυτό, από αυτό το βουνό υποθέσεων να διακρίνουν ποιοι μπορεί να πληρώσουν, πότε έχει δίκιο η φορολογική διοίκηση πότε έχει άδικο. Πιστεύω ότι εκείνο που αναμένει κανεί από το διοικητικό δικαστή, εν γέννη από τη δικαιοσύνη, να κρίνει μια υπόθεση ανεξαρτήτως από τα νούμερα που εμφανίζονται σε αυτή με αμυγό νομικά κριτήρια. Κάτι που δυστυχώ μερικέ φορέ χάνει ω παράγοντα αξιολόγηση μια υπόθεση φορολογική διοίκηση. Άρα λοιπόν το ζητούμενο, επαναλαμβάνω σε επίπεδο δικαιοσύνη, είναι να έχω μια κρίση βασισμένη σε, δικαστική, σε, συγγνώμη, σε νομικά κριτήρια, ασχέτως του ύψου των ποσών. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι οι δικαστές, κατά την εκτίμησή μου, εν γέννη η δικαιοσύνη, έχει σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, έχει ε, ξεφύγει από αυτό το ψευδοδήλημα ότι αν δεν δικαιώνετε τους πολίτες, είναι εις βάρος σας γιατί θα α, α, έχει ως αντανάκλαση τη μείωση και την περιστολή των μισθών σας. Ήταν μια, ένα κλίμα που ενδεχομένως από κάπου επιχειρήθηκε να καλλιεργηθεί, αλλά φρονώ ότι έχουν ξεφύγει από αυτό το σκόπελο. Νομίζω ότι, επαναλαμβάνω, έχει σταθεί στο ύψο των περιστάσεων η δικαιοσύνη. Προφανώ δεν μπορεί να δικαιώνονται όλοι οι φορολογούμενοι, διότι προφανώ επίση δεν έχουν όλοι δίκιο. Υπάρχουν όμω πολύ σοβαρέ αποφάσει που κρίθηκαν με αυτό που ανέφερα ω πρώτο ζήτημα με τα νομικά κριτήρια που έπρεπε να κριθούν και οδήγησαν σε ευδοκίμηση των αντιστοίχων ενδίκων βοηθημάτων. Πείτε μου κάτι. Έχει γίνει πολλή λόγο τα τελευταία 8 και πλέον χρόνια επιμνημονίου για τη φοροδιαφυγή στην Ελλάδα. Εσεί όμω ξέρετε και το εξωτερικό. Ξέρετε πώ λειτουργεί η φορολογία, οι φορολογικέ αρχέ στο εξωτερικό. Πραγματικά είμαστε πρωταρτέ στη φοροδιαφυγή. Και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Ε, Γιατί έρχονται τάση... στο γραφείο σα, θα έλεγα, δύσκολε υποθέσει, πολύπλοκε υποθέσει. Φτάνουν σε εσά, ε, ασχολείστε μόνο με το φορολογικό. Φοροδιαφυγή ω τάση είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Γι' αυτό και βλέπουμε επίση σε παγκόσμιο επίπεδο να λαμβάνονται μέτρα και να γίνεται μια πιο συντονισμένη προσπάθεια να παταχθεί σε όλο τη το φάσμα. Δεν θεωρώ λοιπόν ότι είναι ελληνικό σπόρο η φοροδιαφυγή. Αν θέλετε, στο εξωτερικό μπορούμε να δούμε και πιο περίπλοκα σχήματα που κινούνται στι παρυφέ τη νομιμότητα ή οριακά υπερβαίνουν. Ε, πιο εκλεπτισμένε μορφέ φοροαποφυγή που είναι μια άλλη έννοια ή και φοροδιαφυγή ακόμη. Αυτό ε, ούτε στην Ελλάδα ανακαλύψαμε ξαφνικά όταν αποφασίσαμε να εντατικοποιήσουμε του φορολογικού ελέγχου ε, και εξεπλάγημεν ότι συνέβαινε αυτό. Πρέπει να δούμε το ζήτημα με ένα ρεαλισμό, σαν μια παθογένεια δημιουργημένη από την πραγματικότητα, με αντανακλάσει σε όλο το φάσμα τη κοινωνία σε παγκόσμιο επίπεδο, που υπό τι δικέ μα συνθήκε τη οικονομία και τη κοινωνία, πώ μπορεί να περιοριστεί. Δημιουργώντα παράλληλα τα κίνητρα στον Έλληνα φορολογούμενο, παγιώνοντα του τη φορολογική συνείδηση και πείθοντα τον ομοίω ότι και η φορολογική αρχή λειτουργεί με σωστά μέτρα και σταθμά, ότι δεν πρέπει να προβαίνει σε τέτοιε καταστάσει. Βέβαια, σήμερα για να πούμε και μια άλλη μεγάλη αλήθεια, είναι περιορισμένε ίσω και οι δυνατότητε ε, να συμβούν φαινόμενα με την πιο κλασική μορφή τη φοροδιαφυγής διότι δεν υπάρχει αντίστοιχη ρευστότητα. Δεν κόβονται τιμολόγια δηλαδή. Να το πω εγώ πιο λαϊκά, δεν κόβονται τιμολόγια πολλά στην αγορά. Ένα είναι αυτό και δεύτερο είναι ότι για να εισπράξει κανεί χωρί να εκδώσει το αντίστοιχο φορολογικό στοιχείο θα πρέπει να εισπράξει με τρίτα διότι ό,τι διακινείται μέσα στο τραπεζικό λογαριασμό υπάρχει άμεσα Έλα, το αποτύπωμα, συνεπώ είναι πολύ εύκολα ελέγξιμο και διασταυρώσιμο. Η πίεση αλλά... να πιάσουμε τα πλεονάσματα, η πίεση να φτάσουμε το 3,5% μέχρι το 2022 και μετά 2 μπορεί να δημιουργεί αν θέλετε μεγαλύτερη αδικία εκτός από κυνηγητό απέναντι σε όλους τους φορολογούμενους Δυστυχώς όταν... γιατί πρέπει να πιάσει η εκάστοτε κυβέρνηση και δεν εννοώ αυτή τα πλεονάσματα του 3,5% βάσει του μνημονίου. Ό... Πολλά λεφτά. Όταν υπάρχει ανάγκη άμεση τη πραξιμότητα, προφανώ φύγει και ο κλειό. Τώρα αυτό μπορεί να οδηγήσει και σε φαινόμενα αδικίας. Μπορεί να το αποκλείσει κανεί αυτό. Ναι. Δηλαδή η πίεση όταν ασκείται σε κορυφαίο επίπεδο μεταφέρεται και σε όλα τα κατωτέρω κλιμάκια. Θέλω να πιστεύω ότι στο τέλος επικρατεί ένας ορθολογισμός. Σας ευχαριστώ θερμά κύριε Μπακάλι που είσαστε κοντά μου και μας είπατε διάφορα πράγματα για τους Έλληνες φορολογούμενους όσους μας ακούνε δηλαδή και έχουν προβλήματα με την εφορία. Σας ευχαριστώ θερμά. Θα τα ξαναπούμε γιατί αλλάζουν συνεχώς οι φορολογικοί νόμοι. Συνεχώς οι Έλληνε πολίτες βρίσκονται απέναντι σε πράγματα που δεν ήξεραν προηγουμένω. Και πώ θα τα αντιμετωπίσουν. Γιατί άμα μπλέξει, δύσκολα ξεμπλέκει. Σα ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να καλά.